Καλησπέρα σας. Είναι η σατυρική αθλητική εκπομπή ο Γιώργος Φύριξε. Και ο σχολιαστής μας Νίκος Αλέφαντος σε δράση. Έλα ρε, τα πάντα όλα θα πούμε και άποψε ρε Σικέσα. Πώς έτσι σαν εξαμπρατήμησε γάμο θα πας. Και γίνεται ξαφνικά ο Βίντρας, Γκέρτ Μίλε, Κρέσπο, Ιμπράιμοβιτς, Ράουλ, βάζει δύο γκολ με κεφαλιές στον ΠΑΟΚ. Και από μπαλαρίνες γίνονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού μπαλαδόροι. Και ιστορική μέρα λένε για τον Βίντρα. Και αρχίζουν να φωνάζουν οι φιλάθλοι Λουκάς Βίντρας, Λουκάς Βίντρας. Πάταγωσε. Μάλιστα είπαν ιστορική μέρα. Τα δύο γκολ του Βίντρα θα μείνει 8 Φεβρουαρίου στην ιστορία μαζί με τον Λεωνίδα και τους 400. 300 ήταν. Έλα 300, έλα με τη γραβάτα του Σιανίδη να μιλήσει σε μένα, ρε Πολυχρονίδη. 400 ήταν, αλλά με την κρίση έμεινα 300. Μάθε οικονομικά με τον Αλέφαντο μιλάς τώρα. Έτσι δεν μιλάς τον Παπαθανασίου και τον Άτον Λεγοσκοφή. Λέω πάντως μπράβο στο Βίντα που μέχρι χθες τον έβριζαν τον παλικάρι. Πάλεψε, δεν του πετάνε τον Τανίκη και τρέχει. Έχει ψυχή, δεν είναι μισοπλεμό και μισόβαρο. Και λέω τότε στου παίκτε ο Δεν κάτε. Πες το και έτσι ρε πρετεντέρι και σαρή πάπυρο λαρίς Μπιτάνικα και φύγα τις Βρυξέλλες ο Υπουργός Οικονομίας ο Παπαθανάσης, τι να λέμε. Ο Παπαθανασίου. Πες το και έτσι βρε ζρόιτε Πολυχρονίδη. Φυσικά το γνωρίζω. Πιο πολύ μου στήχησαν τότε τα αεροπλανάκια παρά τα αεροπλάνα που θα αγοράσω τώρα από την Ολυμπιακή. Θα τα πάρω κοψοχρονιά. Η κίνησή μου αυτή έχει να κάνει με το ότι αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Δεν θα άφηνα ποτέ την Ελλάδα σε αυτή την κρίση που διέρχεται χωρίς αεροπορική εταιρεία. Επίσης, θέλω να γεμίσω τα ταμεία της χώρας με αυτό το ηλικιώδες ποσό των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Και αν βάλει η Ελλάδα αγγελία πόλης της χώρας, εγώ εδώ είμαι για να την αγοράσω όλοι για να σωθεί. Πρέπει να συμβάλλουν όλοι στη σωτηρία της χώρας μας. Θα περιμένω όμως λίγο ακόμα, μήπως πέσει η τιμή της Ελλάδος για να την πάρω πιο φθηνά. Περιμένουμε λοιπόν από στιγμή σε στιγμή τον Γιώργο Καραγκούνη για να δούμε τι έχει να μας πει για τους βαρύς χαρακτηρισμούς των ανθρώπων του Παναθηναϊκού για τους παίκτες. Ο Γιώργος Καραγκούνης προετοιμάζει την είσοδό του. Παίζει η ορχήστρα των βαζελοχρωμάτων με πρίμα μπαλαρίνα και δεκάρι τον Γιώργο Καραγκούνη. Κυρίες, κύριοι, παρακαλώ απενεργοποιήστε τα κινητά σας και απολαύστε την παράστασή μας. Παρακαλώ το χειροκρότημά σας. Κάλεσαν πριμαντώνες και μπαλαρίνες. Τι έχεις να πεις? Τι να πούμε, το ακούσαμε μας φάνε μπαλαρίνες και πριμαντώνες. Όλοι οι χωροί είναι δύσκολοι και χρειάζεται προσοχή μέχρι το τελευταίο λεπτό. Εμείς κοιτάμε πάντα τον επόμενο χώρο. Το μπαλαρίνα προέρχεται από τον μπάλα. Μπαλαρίνα, ο χορός είναι όπως ο αγώνας, αλλά στο χώρο απαγορεύονται τα πεσήματα και πρέπει να είσαι συνέχεια όρθιος. Έτσι δηλαδή. Ψυχάρα! Ψυχάρα ο Καραγκούνης στον Ατάλο, ρε. Τα δίνει όλα, ρε. Το λερώνει το σοβρακάκι του, ρε. Πέφτει κάτω ο άνθρωπος, δεν κάθεται ορθίος. Έτσι βγάζω εγώ τους ενδεκαδάτους. Λέρωσε στο σοβρακό στο χόρτο. Παίζεις στον επόμενο αγώνα. Παίζεις. Είσαι τη τίκα και σε τσαλάκωτο το σοβρακάκι σε 90 λεπτά. Στην εξέδρα. Ρε πας. Τελείωσες. Έπεσες. Και βάζει τότε τα κλέματα ο Γιωργάκης. Εδώ θα πω δύο πράγματα. Έτσι. Και σε ένα λιλά Μάρκελε νύχτα και σε ένα γαμπρικό νιούρτο. Εγώ είμαι δημοκρατικός. Ανδρέας Παπανδρέου. Αλλά τέτοιο ξεφτιλίκι με τον Γιωργάκη δεν το υιοθετώ. Μια εβδομάδα μιλάμε τώρα ότι ο Γιώργος έκλαψε από τα δακρυγόνα. Το κλάμα, κύριε Παπανδρέου, είναι ιερό. Αν κλαις από τα δακρυγόνα. Δακρυγόνα. Εντάξει, ρε Μάρκελε νύχτα, Μπέτζαμιν Μπάτο Πολυχρονίδη. Αν κλαις με τα δακρυγόνα, σαν να σε άφησε γκόμενα, δεν είναι σοβαρό θέμα αυτό για αποψήφιο πρωθυπουργό. Ούτε για σταθμάρχη στις τρεις γέφυρες κοινοσάρκους δεν κάνεις. Τα πάντα όλα θα πούμε εδώ πέρα. Τα πάντα όλα. Έχουμε ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ. Έλα, τι να πούμε τώρα, ρε Μπράτη. Έχουμε αποκλειστικό ρεπορτάζ. Έλα, ρε, αποκλειστικό ρεπορτάζ. Γιώργος Παπανδρέου. Έλα, ρε, μη κυρίως. Τόσο άρα χθες ο Γαλκιάς στο Ολυμπιακό Στάδιο που σήμερα σε όλα τα βόρεια προάστια υπήρχε έλλειψη οξυγόνου. Σε μια έξοδο που έκανε άρχισα τόσο πολύ που ήταν πιο αργή και από έξοδη για το Σαββατοκύριακο, ρε ψυψινικό κοκόψαρο. Αυτού του παιδί η ούλα θα τα πιάνει, η ούλα θα τα τρώει. Μέση κατάσταση δεν υπάρχει. Κάθε φορά που σουτάρουν οι αντίπαλοι προς το τέρμα του ΠΑΟΚ, όλοι οι οπαδοί και όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ κλείνουν τα μάτια τους. Γι' αυτό κανείς ποτέ δεν χειροκροτεί του Χαλκιά. Είναι όλοι με τα μάτια κλειστά και δεν βλέπουν τις αποκρούσεις του. Ούτε ο ίδιος τις βλέπει τις αποκρούσεις του, γιατί και αυτός κλείνει τα μάτια του και κάνει την προσευχή του.
Κάθε φορά που σουτάρουν αντίπαλοι παίκτες, ο Χαλκιάς κάνει τάμα μια λαμπάδα στον πόη του στον Άγιο Δημήτριο. Είναι και υψηλός Παναθημάτων. Ο Άγιο Δημήτριο. Όχι, ο Χαλκιάς. Έχει φάει όλα τα λεφτά του στις λαμπάδες. Όταν κρεμάσει τα παπούτσια του, θα φύγει εξυπόλυτος από το γήπεδο. Κρακί δεν θα έχει να αλλάξει. Υπάρχουν και διαφορές βέβαια. Η μπάλα είναι στρογγυλή, αλλά η μπαλαλίνα δεν πρέπει να είναι στρογγυλή. Οι χορευτές χορεύουν μέσα στο θέατρο και εμείς χορεύουμε μέσα στο γήπεδο. Δεν έχει ακούσει που λένε τους χόρεψε ο καραγκούνιστες. Ναι, καλησπέρα σας, ο κύριος Γκούμας. Ποιος είναι? Καλησπέρα, η κυρία Θέμελη είμαι, από το γραφείο του Προέδρου της ΜΙΚ, του κύριου Βιεννόπουλου. Τι κάνετε? Καλά, δεν ξέρω. Να σας δώσω να μιλήσετε με τον κύριο Πρόεδρο. Ναι, μισό λεπτό. Κύριε Γκούμα. Ναι. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, ποιος είναι? Ο Ανδρέας ο Βιεννόπουλος, καλά είσαι? Γεια, κύριε Ανδρέα, καλά, μια χαρά, δόξα σας. Κοίταξε να δεις. Σε πήρα για να σου πω ότι εγώ δεν υιοθετώ αυτό που ακούστηκε για πριμαντώνες και μπαλαρίνες. Μάλιστα. Και θέλω να το μεταβάσεις και στους παίκτες. Εντάξει, κύριε Αντρέα. Εντάξει. Θα το μεταφέρω, κύριε Αντρέα. Δεν ισχύει για κανένα. Θέλω να σου ευχηθώ καλή επιτυχία για αύριο και σε όλη την ομάδα για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Ναι, θα το μεταφέρω στους παίκτες. Θα είμαι δίπλα σας. Ναι. Και θα συνεχθούμε και για ένα πριμ. Για ποιο? Για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, αλλά θα τα πούμε από τη Δευτέρα. Εντάξει, κύριε Αντρέα, θα το μεταφέρω. Το παιχνίδι δεν θέλω να το φοβηθείτε καθόλου. Ναι. Εντάξει, Γιάννη. Ναι, κύριε Αντρέα. Λοιπόν, θέλω θα το μεταφέρω στους παίκτες. Θέλω να βάλεις τα δυνατά σου και σε θέλω για κάτι άλλο. Ναι, για πείτε μου. Κοίταξε, επειδή τώρα επίκειται για να αγοράσω την Ολυμπιακή. Ναι. Θέλω να μου πεις αν είσαι σύμφωνος. Να δώσω το όνομά σου σε ένα από τα αεροπλάνα μου. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Όχι, θα το βρούμε νομικά. Αν θέλεις, αν είσαι σίγουρος. Αυτό μπορώ να τα πούμε από κοντά, κύριε Αντρέα. Τώρα δεν μπορώ να. Εντάξει. Λοιπόν, Γιάννη, σε αφήνω να ξεκουραστείς. Καλή επιτυχία είναι, για το παιχνίδι. Μεταβίβα στους παίκτες. Θα ξαναμιλήσουμε από εβδομάδα. Και εγώ δεν υιοθετώ για πριμαντώνες και μπαλαρίνες. Είμαι μαζί στην ομάδα. Αυτό σημαίνει ό,τι σημαίνει για τον Ανδρέα τον Βιεννόπουλο. Εντάξει. Είναι, κύριε Αντρέα, ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, Γιάννη μου, να είσαι καλά, καλά ξεκούραση. Μα ο Διόγου έλειπε και στο πρώτο μήχρονο. Δεν ήταν καν στην αποστολή του Ολυμπιακού, τι λέτε? Ναι, αλλά ο Πάμπλο Γκαρσία δεν το ήξερε ότι ο Διόγου δεν ήταν στην Τούμπα. Τον έψαχνε μέσα στο γήπεδο όλου του πρώτου ημίχρονου να το βρει και να τον πλακώσει τα μπουνίδια. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στο δεύτερο ημίχρονο ο Γκαρσία να είναι πεθαμένος από την κούραση. Ωραία, και γιατί δεν τον κάνατε αλλαγή τον Γκαρσία? Μου άρεσε που τον έβλεπα που έψαχνα να βρει του Διούγου. Είχε πολύ πλάκο Ζευζέκης. Βασίλη Τσάρτα. Κύριε Καραλή, μπορείτε να με ξύσετε λίγο γιατί δεν μπορώ να σηκώσω τα χέρια μου στο κεφάλι. Ευχαριστώ πολύ, ξεκινάμε. Βασίλη Τσάρτα, αργούν οι διοικητικές εξελίξεις στην ΑΕΚ? Αυτό είναι μια καλή εξέλιξη, κύριε Καραλή. Δεν πρέπει να βιάζονται στην ΑΕΚ. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Αγάλι, αγάλι γίνεται, η αγουρίδα μέλει. Ο νόμος της αργύτητας εφευρέθηκε για το ποδόσφαιρο και ειδικότερα για τα διοικητικά της ΑΕΚ. Σε αυτή τη γιορτινή βραδιά, κύριε Αντωνιάδη, ποιες άλλες μεγάλες μορφές θυμάστε από την καριέρα σας? Σίγουρα συγχωρεμένος ο Πούσχας. Τόσο χωρίς ψυχούλα του ήταν αυτός που μας πήγε στη δόξα του Γουέμπλεϊ. Αλλά λεπού του Πάγκου ήταν και ο παππούς ο Καζιμίρο Γκόρτσι. Μεγάλη μορφή, τόσο χωρίς καθού ψυχούλα του. Ο Μακαρίτης ο Γκόρτσι, ο συγχωρεμένος, με έμαθε να κινούμε μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Και νομίζω ότι μαζί με τον Μακαρίτη, τον Στέφαν, τον Μπόμπεκ, θεός χωρέστονα, ήταν οι κορυφαίοι προπονητές που πέρασαν τον Πανέκο. Χωρίς βέβαια να παραγνωρίζω, κύριε Κέσσαρη, να παραγνώσω τη μεγάλη μορφή που έχει περάσει τον Παναγιακό. Τώρα την αναλέμε το γέλμο της Ενέκος. Μας άφησε χρόνους στις 9 Ανάτου του 2007. Θεός χωρίς για αυτό το ψυχούλα. Η πριμαντούνα τώρα τι να πω. Κάτι από το μαντούνα μάλλον είναι. Και το πρίμα είναι καλή λέξη. Κάτι στην Ίντερ μας έλεγαν ότι όλα πάνε πρίμα. Και ξέρω επίσης και το πρίμα Αγκούστο Σπαγκετίνι. Έχω δει επίσης τηλεόραση να τραγουδάει η γυναίκα πριμαντούνα στην μπάνια. Εντάξει. Εμάς μας δάσει έτσι ο κύριος Τανκάτε που ξέρει από αυτά γιατί κάνει τέντες πριμαβέρα.
Τι να πούμε τώρα, εγώ παρακολουθώ τα μπαλέτα του κύριου Φοβασάρα και ξέρω τον Τζαϊκόφσκι που ήταν προπονητής και χορογράφος στην ΑΕΚ στη λίμνη των κύκλων που ακούμε τώρα. Τι να πούμε, στην μπάλα χάσαμε το πρωτάθλημα, αλλά μπορούμε να κερδίσουμε στο μπαλέτο. Πιστεύουμε στον προπονητή μας και τον χορογράφο μας, κοιτάμε μπροστά και ο καλύτερος στο χορό ας κερδίσει. Θα σας κάνω και ένα σπαγκάτο τώρα. Ρε Δήτρα, φέρ' το σπάγκο ρε!